είναι ο Άκης, Ανίτα μου. Να πούμε, είναι το πρώτο αυτό που βλέπουμε. Ναι, είναι ο πρώτος υποψήφιος. Είναι ο Άκης. Λατρεύει το χορό, όπως αντιλαμβάνεσαι. Και του δίνει και καταλαβαίνει κανονικότητα. Εκφράζεται μέσα από το TikTok. Μάλιστα. Και μέσα από το χορό, βέβαια. Μάλιστα. Πάμε στον δεύτερο, η Χρυσούλα. Τι έγινε, παιδιά, κάτι γίνεται με το βιντεάκι μας. Θέλετε να μου πείτε από το control τι γίνεται. Νιώθω σαν χαρακτήρα στην Barbie. Barbie, Μεριτόπια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί μου τα παίζετε όλα μαζί, τα παίζουμε όλα πανωτά. Εντάξει, πάντως, αυτό το βίντεο είναι για σένα, στο αφιέρον, ελπίζω να σου αρέσει. Ναι, μοιάζω με την πιχαπώντα. Είναι Χρυσούλα. Μπορούμε να περιμένουμε κάθε φορά στο κάθε βίντεο ή σας πιάνει μια τρέλα και τρέχετε, κοντρόλ. Λοιπόν, αυτή τι ήταν η πιχαχόντα, τι ήταν αυτή. Πιχαχόντα, λέει μου, σε ευχαριστώ που μου είπες ότι μοιάζω με την πιχαχόντα. Μάλιστα, ναι. Κάποιον το πίστηνε αυτό. Ναι, ναι. Της είπε κάποιος, της έγραψε το βίντεο ότι μοιάζει με την Pocahontas. Μάλιστα. Και αυτή του είπε ότι σε ευχαριστώ, μοιάζω με την Pocahontas. Εδώ λοιπόν, τι έχουμε, το επόμενο τι είναι. Λοιπόν, το επόμενο είναι ο Σάμουελ, ο οποίος έχει γίνει πολύ viral στο TikTok, θέλω να σου πω. Ναι. Έχει κάποιες ανησυχίες στο παιδί, να τις δούμε. Κάνει κρύο στην κουζίνα σου, άσε το φούρνο ανοιχτό. Έχω μια απορία. Το popcorn που είναι έτσι, το βάζεις να ψηθεί, κάνει πακ και μετά βγαίνει άσπρο. Πού βγαίνουν αυτά, πώς γίνεται, ποιος το κάνει αυτό. Φεύγω από τη βιβλιοθήκη γιατί με έπιασε χυμό. Ο ίδιος ήταν αυτός. Ο ίδιος, ναι, είναι. Όλα αυτά είναι ο ίδιος άνθρωπος. Το πρόβλημα του ποιο είναι με το popcorn, τι είναι, από πού γίνεται. Το popcorn λέει ναι, σου λέει είναι καλαμπόκι. Ναι. Πώς γίνεται μετά ολόκληρο το popcorn, ποιος το κάνει. Έχει διάφορα αναπάντητα εκεί. Ναι, δεν, του έχει, δεν, τον έχει, δεν έχει δει ποτέ πώς το κάνουν το popcorn. Ότι ζεσταίνεται, ας πούμε, και βγαίνει. Προφανώς, ο οποίος, δεν ξέρω αν κατάλαβες πριν, ζεσθενόταν με την κουζίνα. Άνοιξε το φούρνο για να ζεσταθεί. Επειδή κρύωνε. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Ο Σάμουελ, φοβερός. Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη που λατρεύει το χορό, Ανίτα. Θα τον δεις και θα το λατρέψει και είναι δυνατό. Ναι, είναι όλα. Νομίζω ότι είναι από βραδινή μου εκπομπή έχει βγει αυτό. Από Μάικλ Τζάκσον. Αυτό, τι κρύο. Νομίζω ότι μόλις ανοίξει η καραντίνα, όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν από εδώ μια πόρτα. Όλοι. Πάμε παρακάτω, τι έχουμε. Παρακάτω είναι η Τάνια Κέλλη. Α, την αγαπώ, την αγαπώ. Ένα κοχύλι με στο φως του φεγγαριού. Το στόμα εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για την Τάνια, που είναι ένα πλάσμα που το αγαπώ πάρα πολύ, πολύ λαμπερό και παίρνει πολύ μεγάλη χαρά από την επιτυχία της στο TikTok και της θέλω την αγάπη μου. Είναι και σοκαριστικά ίδια με την Βουλουκλάκη. Είναι ίδια εντωμεταξύ. Είναι και σοκαριστικά ίδια. Είναι καταπληκτική σε αυτό που κάνει η Τάνια. Της θέλω την αγάπη μου. Και το βλέπει και ο κόσμος, γιατί έχει σχεδόν 3 εκατομμύρια προβολές αυτό το βίντεο. Πάει πάρα πολύ καλά, σκίζει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τον χρήστη με το όνομα Ορεινή Μέλισσα. Γιατί θα καταλάβεις. Ορεινή Μέλισσα. Καλησπέρα στα καλά μου τα παιδιά. Εντάξει. Βρίσκομαι στα Μελισσάκια. Όπως βλέπετε, η μέρα είναι τέλεια. Έχουμε φουλ ήλιο. Τραβάω για άλλη μια φορά για εσάς βιντεάκι στο YouTube. Σήμερα θα κάνω ένα πείραμα σχετικά με δηλητήριο, παιδιά. Νομίζω ότι είναι λίγο λέω ρίψο κίνδυνο. Αλλά εγώ είμαι συνηθισμένος, οπότε δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτή είναι η πλήρης αίσθηση, παιδιά. Γεμάτο με μέλισσες. Γίνεται χαμός εδώ πέρα. Τι
Δείτε πόσες έχω αυτή τη στιγμή στο χέρι μου. Μπορείτε να το συνειδητοποιήσετε. Μία μελισσούλα πασαλιμένη με γύρι, παιδιά, και έχει και στα ποδαράκια της πορτοκαλί μπαλάκια. Εδώ το ζει ο άνθρωπος. Το ζει πάρα πολύ. Λατρεύει, θέλω να σου πω, τα μελίσια. Έχει πάρα πολλά. Ναι. Και του αρέσει πάρα πολύ όλη αυτή η ασχολία. Είναι πασαλιμένη με γύρι, μελίσσα. Πολύ ναι, είναι τα μυστικά του επαγγέλματος. Μετά τι έχουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Κώστα, ο οποίος έχει όνομα χρήστη, θέλω να σου πω, λέγεται Κώστας ο Τρελός. Έτσι λέγεται. Καλησπέρα, friends. Πριν λίγο έκανα γυμναστική. Γυμναστική. Ορίστε, είμαι σπίτι. Λίγα πράγματα έκανα. Λίγα. Ορίστε. Όλα καλά και όλα αληθερά. Όποτε προλαβαίνω, κάνω γυμναστική. Άμα δεν προλαβαίνω, δουλεύω. Ορίστε. Καλησπέρα, friends. Ο ίδιος. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Ορίστε. Καλά είμαι και σήμερα, κάτι φαίνεται. Γιατί είχα άγχος, λέω, θα είναι αυτό. Θέλω μπουκάλι να πίνω να μητάω. Θέλω απόψε να παραπετάω. Αυτό το κόκκι, κόκκινο το φορεί. Όχι να παραπετάει, να παραπετάει. Αυτό το κόκκι, κόκκινο το φορεί. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει. Ο Κώστας είναι αυτός. Υπέρας, πολύ δυνατός. Κώστα, όταν τελειώσει η καραντίνα, νομίζω ότι εδώ θα σου έχω ένα κόκκινο χαλί να σε περιμένω. Δυνατός ο Κώστα. Δυνατός. Και αισθάνεται και την ανάγκη να ικανοποιήσει την αγωνία του κοινού του για το αν έχει κάνει γνωστική σήμερα. Ναι, είναι χαρά. Ενημερώνει τον κόσμο του. Πάμε μετά στον άλλο αγαπημένο μας, τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ, που κάνει και αυτό στράφει στο TikTok. Για να δούμε. Και ο Κωνσταντίνος είναι εδώ, δικός μας. Γεια σου. Είμαι ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Θέλω να σου πω κάτι. Εσένα που με κοιτάς, ναι. Έλα λίγο πιο κοντά. Έλα. Ωραία. Έρχομαι πολύ ειρηνικά και με αγάπη, όπως πάντα. Δεν φοράω δαχτυλίδια, ούτε σου λέω ότι είμαι όμορφος, ούτε ότι έχω κοιλιακούς, ούτε ότι έχω λαμπερό δέρμα και πολλά πλούσια μαλλιά. Αυτά τα είχαμε πει πριν καιρό. Μα είναι δυνατόν να σας βλέπω κάθε βράδυ στον ύπνο μου και να φωνάζετε Κωνσταντίνε, αγαπάμε, Κωνσταντίνε, σε λατρεύουμε, Κωνσταντίνε, ο βασιλιάς της καρδιάς μας. Αφήστε με να κοιμηθώ. Κοίταξε, ναι, αυτό ναι. Θα πρέπει κάποιος να σεβαστεί αυτό που ζητάει ο Κωνσταντίνος. Σταματήστε να πηγαίνετε στον ύπνο του και να του λέτε Κωνσταντίνε το ένα, Κωνσταντίνε το άλλο. Αφήστε τον άνθρωπο αυτό να κοιμηθεί. Λίγο σεβασμό στον ύπνο του Κωνσταντίνου Εμμανουήλ. Το παρακάνετε μερικές φορές όμως. Ποιο είναι το επόμενο? Το επόμενο είναι η Τούλα. Ναι. Μεταμορφώνεται, θα τη δεις. Όχι! Γιατί? Δεν μπορώ να το κάνω. Γιατί, μωρό μου? Το παρατάω, δεν θέλω. Δεν νομίζω. Και εσύ, τι κάνει? Έχω ένα μυστικό που όλα τα μορφαίνει. Για πρώτη μου φορά με πλημμυρίζει χαρά. Έχω ένα μυστικό που όλα τα μορφαίνει. Αυτή ήταν η Τούλα, Νίτα μου. Καθηλωτική. Ολοκληρώσαμε. Κούλα καθηλωτική. Είχαμε δυνατές υποψηφιότητες. Πρέπει να δούμε τώρα ποιος είναι ο winner, να πούμε, έτσι. Ναι. Γιατί τώρα υπάρχει winner και winner. Αυτό. Υπάρχει ο winner ο Κυριλέ και ο winner ο άλλος. Ο άλλος, να είχαμε να λέγαμε. Τι, δεν ξέρω τι θα πείτε. Εμένα η Τάνια Κέλλη μ' αρέσει, την αγαπάω και θέλω να της δώσω τη χαρά τώρα. Αλλά... Και ψηφίζει και ο κόσμος. Ναι. Ψηφίζει και ο κόσμος. Ναι. Το κόσμος. Ψηφίζει στο Twitter, ναι. Αναφανδόν και αβέρτα κουβέρτα μαζί μπορούν να τουιτάρουν με το hashtag Anita Kita την ψήφο τους. Α, τι ψηφίζουν θέλει. Στο Twitter. Ναι, ναι. Ωραία. Και ο Κώστας μου άρεσε εμένα. Πολύ καλός. Πάρα πολύ. Ο οποίος παραπετάει. Ο οποίος είπε κατά μίμη το ότι όταν δεν γυμνάζομαι, δουλεύω. Δηλαδή εντάξει, δεν τα έχει όλα μαζί, δεν τα θέλει κιόλα. Τι είπε, παραπετάει. Όταν δεν γυμνάζομαι, δουλεύω κιόλας. Όταν. Καλησπέρα, friends. Πολύ. Καλησπέρα, friends. Και η πηγαχώντας ήταν. Και η πηγαχώντας πολύ καλή. Ευχαριστούμε πολύ, Κυριάκο μου. Είδαμε τα πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν στα βραβεία TikTok. Ναι. Είδαμε όλες τις υποψηφιότητες. Εσείς ψηφίσατε, κρίνατε και αποφασίσατε μέσα από το Twitter. Ποιος είναι ο νικητής? Ακριβώς, Ανίτα μου. Είμαστε στη θέση να ανακοινώσουμε πλέον τον νικητή. Ποιος είναι ο νικητής, λοιπόν, Κυριάκο μου? Να έρθει ο φάκελος. Έχουμε και φάκελο. Ο φάκελος, παρακαλώ. Θέλεις, Ανίτα. Άνοιξε το φάκελο. Ανοίγω το φάκελο, λοιπόν. And the winner is... Τάνια Κέλλη! Να δούμε την νικητή.
Δημήτρια. Ναι. Τι είναι στον αέρα. Ναι. Αγαπημένη μου, νίκησες. Σε ψήφισα τώρα, σε καλύτερη. Ξέρω, αυτή τώρα θα συγκινηθείτε τέτοια. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, γιατί μόλις ετοιμαζόμουν, Ανίτα μου, ξέρεις ότι σε αγαπάω πάρα πολύ. Σε λατρεύω, Ανίτα, σε λατρεύω. Εσένα και την Αλίκη. Λοιπόν, ετοιμαζόμουν για να κάνω τώρα ένα TikTok. Για να κάνω ένα TikTok, ναι, έχω συγκινηθεί, αλήθεια, έχω συγκινηθεί. Είναι αλήκη, αυτή είναι, είναι γεννημένη, θέλει να κάνει αλήκη πάντα. Και τώρα κάνει το όνειρό της πραγματικότητα μέσα από το TikTok. Ναι, και καθώς, δηλαδή, Ανιτάκη, γλυκό, τρέμω, μου λένε ότι σε έχει Ανίτα. δεν το πίστευα, Ανίτα, και βγαίνω στον αέρα. Λοιπόν, Τάνια μου, ναι. Αυτό είναι δικό σου. Συγχαρητήρια. Πόσες αλήκες την ημέρα ανεβάζεις? Μία. Μία κάθε μέρα. Μία και καλή όμως, ε. Γλυκιά μου, Τάνια μου, να είσαι καλά και να είσαι πάντα χαρούμενη, σε εύχομαι. Φιλάκια. Θεά, θεά.